Και θα προχωρήσουμε σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και αφορά βεβαίως στο πρόσφατο χαμό της Μάρθας Καραγιάννη, της αγαπημένης μας ηθοποιού, η οποία είχε μία τελευταία επιθυμία. Ήθελε, όπως άφησε και στο ιδιόχειρο σημείωμά της, αντί να ταφεί, να καεί. Λοιπόν, έχουμε τώρα για να συζητήσουμε το θέμα τον κύριο Αντώνη Αλακιώτη, ο οποίος είναι ο διευθυντής του αποτελεστηρίου στην Ριτσόνα, και έχουμε και την πολύ καλή μας φίλη και ηθοποιό βεβαίως, τη γνωστή κυρία Άννα Βαγενά, η οποία είναι γνωστό το τι έχει περάσει στο προηγούμενο διάστημα για να εκπληρώσει την επιθυμία του αξέχαστου Λουκιανού να έχει ακριβώς ένα τέτοιο τύπο κηδείας. Καλησπέρα, αγαπητή Άννα. Σε ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκες στη δική μας πρόσκληση σήμερα. Να πω και μια καλησπέρα στον κύριο Αλακιώτη που τον είδαμε μόλις πριν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ωραία. Αν μπορώ να έχω και τους δύο, παρακαλώ πολύ, για να ξεκινήσουμε αυτή την συζήτηση. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί τελικά λύση και η επιθυμία της Μάρθας Καραγιάννη θα εκπληρωθεί και αύριο θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο η εξόδιος ακολουθία και μετά θα βρεθεί η σωρός στο αποτεφρωτήριο. Αγαπητή Άννα, θα μου επιτρέψεις λίγο να μας βάλει το πλαίσιο εδώ και τι απαιτείται τελικά, κύριε Αλακιώτη, για να μπορέσουν να εκπληρώσουν οι οικοί την επιθυμία, την τελευταία επιθυμία του εκλειπώντος, της εκλειπούσας. Ακούστε, το πρόβλημα που έχει προκύψει και όχι μόνο για την περίπτωση αυτή, αλλά και για την Κέλλη Μαυροπούλου, αλλά και για πολλούς άλλους, είναι ότι πολλοί δεν έχουν άμεσους συγγενείς και έχουν φίλους οι οποίοι με βάση τον νόμο δεν μπορούν να υπογράψουν για την τελευταία επιθυμία αν αυτή ήταν η αποτέφρωση και τελικά θάβονται. Το θέμα αυτό το έχουμε επικοινωνήσει με τα συναρμόδια Υπουργεία και θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε γιατί ανταποκρίθηκαν και άμεσα θα γίνει αυτό που γίνεται και για την ταφή. Δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εν ζωή αυτού που θα θαυτεί. Γιατί διαφοροποιείτε για την αποτέφρωση, κύριε Αυλάκη, ότι είναι εδώ και κάποια χρόνια τώρα που επιτέλους η Ελλάδα έχει αποτεφρωτήριο. Πηγαίναν όπως η κυρία Βαγενά και ζούσαν μια ψυχοφθόρο περιπέτεια για να πάνε τους αγαπημένους τους. Εκεί στη Βουλγαρία, για παράδειγμα, είχαν πάει πάρα πολλές περιπτώσεις που είχαμε μάθει. Ιδεοληψίες και συμφέροντα στέρισαν το δικαίωμα αυτό στους Έλληνες για πολλά χρόνια. Η αποτέφρωση στην Ευρώπη είναι πάνω από 150 χρόνια. Η δική μας η οργάνωση, η Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης, παλέψαμε 23 χρόνια για να καταφέρουμε να γίνει το αποτεφρωτήριο. Αυτά τα ίδιες ιδεοληψίες έχουν εμπλακεί και υπάρχουν στην ίδια την νομοθεσία. Δεν θα πρέπει να έχουμε διαφορετική μεταχείριση για αυτούς που θάβονται από αυτούς που αποτεφρώνονται και αυτό έχει γίνει κατανοητό από την πολιτεία και πλέον στο μέλλον δεν θα ξαναυπάρξει τέτοιο πρόβλημα ώστε να χρειάζονται να βρεθούν άνθρωποι. Θα λυθεί, θεωρείτε τώρα, θα λυθεί αυτό το θέμα τώρα. Αυτό, ναι, έχουμε συνεννοηθεί εντός της εβδομάδας, θα γίνει μια συνάντηση στα συναρμόδια Υπουργεία για να γίνει μια τροπολογία ώστε να απαλληφθεί αυτή η υποχρέωση. Για πάμε λίγο, κύριε Αλακιώτη, επιτρέψτε μου να πάω λίγο στην κυρία Βαγενά, η οποία νομίζω είχε πρωτοστατήσει. Και τους χαιρετισμούς μου στην κυρία Βαγενά, με την οποία συνεργαζόμασταν χρόνια. Αγαπητή Άννα, καλό μεσημέρι. Είχες πρωτοστατήσει τότε, ήταν μια ολόκληρη ιστορία κάποια χρόνια πίσω, όταν έφυγε ο αγαπημένος Λουκιανός, να εκπληρώσεις εσύ την επιθυμία του. Τότε δεν υπήρχε εδώ το αποτεφρωτήριο και είχες περάσει μια ολόκληρη περιπέτεια. Ναι, με επίκυρη ερώτησή μου στη Βουλή, 3 Τρίτου του 2017, γιατί είμαι και βουλευτής, όπως ξέρετε, του ΣΥΡΙΖΑ, προς τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Πάνο Σκουρλέτη, με θέμα σύσταση και λειτουργία κέντρου αποτεύρωσης νεκρών, άνοιξε ο δρόμος για να ολοκληρωθεί ο νόμος από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και να δοθεί η δυνατότητα ακόμα και στις ιδιώτες να ιδρύσουν αποτεφρωτήρια, εφόσον οι δήμοι δεν έχουν την τόλμη να προχωρήσουν στη δημιουργία τους. Ναι, τα θυμόμαστε, Άννα. Ναι.
Έτσι καταφέραμε να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να επιλέξουν αυτοί τον δρόμο διαχείρισης του σώματός τους μετά το θάνατό τους και στην Ελλάδα. Με την επίκαιρη ερώτηση λοιπόν αυτή που κατέθεσα προσωπικά, ο νόμος προϋπήρχε αλλά δεν δυνατότητα τη δυνατότητα σε ιδιώτες. Και έτσι μπλόκαρε το πράγμα. Οι Δήμοι δεν αναλάβαιναν το κόστος. Υπάρχει κόστος, πολιτική ευθύνη γι' αυτό. Ναι. Και έτσι, θυμάται ο κ. Σαλακέτης πολύ καλά, δόθηκε δυνατότητα και το αποτεθνητήριο της ζώνας είναι από ιδιώτες φτιαγμένο. Και τουλάχιστον έχουμε και... Μα και τώρα όμως που έχουν περάσει τόσα χρόνια, φαίνεται έτσι όπως χαρακτηρίζεται ότι υπάρχει μια μεροληψία στο να, να γίνει σεβαστό το ατομικό δικαίωμα, πώς θα γίνει η διαχείριση του σώματος ενός ανθρώπου που φεύγει. Υπάρχει ένα επιπλέον εμπόδιο τώρα, αυτό που αποκαλύφθηκε με τις αγαπημένες μου συναδέλφους, και τη Μάρθα Καραγιάννη και τη Μαυροπούλου, ότι πρέπει να υπάρχουν άμεσοι συγγενείς οι οποίοι να το έχουν επιτρέψει αυτό. Αυτό που ανέφερε ο κ. Σαλακιώτης. Εφόσον θα κατατεθεί τροπολογία, εγώ θα την υποστηρίξω βεβαίως στη Βουλή, να μην υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, όπως δεν υπάρχει για τις ταφές στο χώμα, τη συνηθισμένη ταφή, ας πούμε, που γίνεται, να μην υπάρχει και για τον αποτρέφορο σε αυτό. Είναι ένα επόμενο βήμα που πρέπει να παλέψουμε. Και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε. Άννα, βρέθηκες ποτέ μπροστά σε εκείνα τα χρόνια, σε εκείνη τη φάση, όπως το έζησες, να τα βάλεις κάτω και να πεις μπορεί αυτή να ήταν η τελευταία του επιθυμία, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκπληρωθεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο τότε. Ίσως και τώρα κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν ότι δεν είναι συγγενείς, είναι οι κοντινοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν πάντα τόσο στενές σχέσεις με τους συγγενείς σε κάποιους ανθρώπους για να το δηλώσουν σε συγγενείς, αλλά υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που είναι εκεί, που που είναι η παρέα τους. Λοιπόν, και μπορεί να μην μπορέσουν να το προχωρήσουν. Ακριβώς για αυτές εδώ τις ιστορίες, αυτή τη μεροληψία, όπως χαρακτηρίζεται, που υπάρχει. Είπαμε ότι είναι ένα επιπλέον εμπόδιο που μπαίνει. Το βασικό έχει λυθεί βεβαίως, ότι υπάρχει το αποτεφρωτήριο. Εγώ προσωπικά δεν δίστασα ούτε στιγμή. Δεν θα το έκανα αυτό, στο Λουκιανό, όπως και άλλα πράγματα που... Και να σας πω και κάτι που είναι πολύ τολμηρό και θα το ξεκινήσω. Θα παλέψω και για την ευθαναστία. Είναι ένα άλλο δύσκολο πράγμα, το οποίο πρέπει να σπάσουμε και αυτό το ταμπού. Εγώ δεν υπολογίζω πολιτικό κόστος και θέλω να πω ότι υπάρχουν στιγμές που έχουν βιώσει άνθρωποι που έχουν πεθάνει συγγενείς του δικοί τους άνθρωποι μετά από μακρά και επώδυνη αρρώστια, ναι, ότι είναι μαρτύριο, είναι σταύρωση να βλέπεις τον δικό σου άνθρωπο. Την εντατική μονάδα. Είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα αυτό, Άννα. Να έρθει τον Ιησού Χριστό σταυρωμένο, και ενώ δεν υπάρχει ελπίδα, είναι τραγικό. Εγώ θα παλέψω, το επόμενο πράγμα το οποίο θα παλέψω στη Βουλή και καλώ και τους συναδέλφους. Ενδεχομένως να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση ξανά, Άννα μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ και εσένα και τον κύριο Αλακιώτη. Εγώ θέλω να σας πω ένα πράγμα. Ναι, κάθε παρακαλώ. Κάθε εβδομάδα αντιμετωπίζουμε 3, 4 και 5 φορές ακυρώσεις αποτεφρώσεων. Στην κοινωνία δυστυχώς η τελευταία επιθυμία δεν είναι ακόμα σημαντική σε πάρα πολλές οικογένειες. Εάν ο Θανόν ήθελε να αποτεφρωθεί, πάντα βρίσκεται κάποιο πρόσωπο, η σύζυγος, ο αδερφός, ένα παιδί, ναι, και εκβιάζει τους υπόλοιπους αν θα γίνει αυτό, να μην τους ξαναμιλήσει, και έχουμε ακυρώσεις. Η νοοτροπία και οι αντιλήψεις γενικότερα και οι ιδεολειψίες, ναι, αποτελούν ένα μεγάλο εμπόδιο. Η αποτέφρωση στην Ελλάδα στους 100 που πεθαίνουν. Η τελευταία επιθυμία πρέπει να εκπληρώνεται. Αυτό θα μπορούσα να πω εγώ. Αυτό είπε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας όταν μας επισκέφθηκε στο αποτεφρωτήριο. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα οι νεκροί να υπερασπιστούν τις απόψεις τους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλακιώτη, πρέπει να κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Άννα, τα φιλιά μου.